Ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης ξεκινά φέτος για δεύτερη χρονιά το εκπαιδευτικό σεμινάριο Αφύπνιση στις γλώσσες και στους πολιτισμούς του καλλικρατικού μας Δήμου. Είναι ένα σεμινάριο που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών γύρω από θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Ως καλλικρατικός Δήμος Κοζάνης, όπου έχουμε στην εμβέλειά μας γύρω στα 52 χωριά και τοπικά διαμερίσματα, πλέον έχουμε αντιληφθεί και συνειδητοποιήσει ότι στα πλαίσια του Δήμου λειτουργούν πάρα πολλές γλώσσες, ιδιώματα και διάλεκτοι, και οι οποίες ταυτοχρόνως σημαίνει ένα μεγάλο πολιτισμικό πλούτο. Έχουμε λοιπόν ως υποχρέωση βασική να αναδείξουμε αυτόν τον μεγάλο γλωσσικό και πολυπολιτισμικό πλούτο, και ένα τέτοιο βήμα που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διενέργεια, η οργάνωση ενός σεμιναρίου αφύπνισης και κυρίως ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Το σεμινάριο γίνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και τους ευχαριστούμε για αυτήν την κίνηση. Και είναι ανοιχτό προς τους εκπαιδευτικούς, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και της δευτεροβάθμιας, αλλά και της προσχολικής ηλικίας. Και μάλιστα μπορούν να το παρακολουθήσουν, είναι δωρεάν, και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί μία φορά την εβδομάδα. Διενεργείται κάθε Τρίτη από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα και είναι ανοιχτό για εκπαιδευτικούς που θα μπορέσουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν έστω και αργότερα και όχι τώρα που ξεκινάει τον μήνα Οκτώβριο. Το σεμινάριο θα έχει και εργαστήρια βιωματικά, είτε σε σχολεία, είτε μέσα από τα καφέ πολυγλωσσίας που οργανώσαμε και πέρυσι. Το πρώτο καφέ πολυγλωσσίας θα οργανωθεί στο χώρο του ΤΕΗ και θα αγκαλιάσει τους φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά κράτη, όπως είναι οι φοιτητές του Εράσμους, αλλά και όχι μόνο αυτοί, και θα οργανωθεί στις 11 του Νοέμβρη τον επόμενο μήνα. Ακόμη θα κορυφωθεί αυτή η διαδικασία του σεμιναρίου, που θα περιλαμβάνει περίπου 50 ώρες επιμόρφωσης με το δεύτερο κύκλο των γιορτών πολυγλωσσίας που θα οργανωθούν τον επόμενο Ιούνιο. Στα πλαίσια του σεμιναρίου για το οποίο σας μίλησε η κυρία Φτάκα, θέλω να τονίσω ότι η Κοζάνη, πέρα από τα τοπικά της χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν να κάνουν με μια δυνατή πολυγλωσσία, μια ζωντανή πολυγλωσσία, υπάρχει και ένα κοσμοπολίτικο κομμάτι, το οποίο τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Κοζάνη και είναι καιρός να ξανααναδειχθεί. Πέρσι με τις πρώτες γιορτές πολυγλωσσίας, αυτό που κατορθώσαμε είναι η Κοζάνη να έρθει σε επαφή με γιορτές πολυγλωσσίας άλλων χωρών, κυρίως της Γαλλίας και με την πόλη Νάντι, αλλά και με τα Βαλκάνια, τα οποία παρευρέθηκαν μέσα από τα προξενία τους και μέσα από τις ομάδες οι οποίες κατέβασαν προτάσεις συμμετοχής. Βλέπουμε ότι το δίκτυο οργανώνεται σιγά σιγά σε πόλεις της Ελλάδος και σε πόλεις του εξωτερικού. Η Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τη μεγάλη αυτή ιδέα. Την παίρνουν οι υπόλοιποι περιφερειακοί δήμοι της Θεσσαλονίκης, αλλά σαν δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδος έχουμε την Κοζάνη. Να τονίσω ότι τα καφέ της πολυγλωσσίας δεν είναι απλώς μία εκδήλωση η οποία γίνεται μία φορά το μήνα, αλλά έχει να κάνει με μία βιωματική δράση στα πλαίσια του Δήμου, μέσα στο κέντρο της πόλης, ανοιχτή στους πολίτες, στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και σε όποιον ενδιαφέρεται φορέα να πάρει μέρος. Σε αυτά τα καφέ, λοιπόν, γίνεται μία αναμόχλευση όλων των εμπειριών που έχουμε πάνω στις γλώσσες και μία προσπάθεια να έρθουμε σε επαφή με γλώσσες πολύ πιο απομακρυσμένες, τις οποίες δεν τις μιλούμε ή δεν είχαμε την τύχη να τις ακούσουμε μέσα στα σχολιά μας. Να συμπληρώσω επίσης ότι ένα από τα κατορθώματα της γιορτής πολυγλωσσίας είναι το ότι οι φοιτητές από τα ΤΕΗ δήλωσαν τη γλωσσική τους ταυτότητα και πήραν μέρος στις γιορτές και γνωριστήκαμε, και ότι οι εκπαιδευτικοί, φέρνοντας έξω από την τάξη όλα αυτά τα δημιουργικά project τα οποία τρέχουν όλη τη χρονιά, είχαν την ευκαιρία να τα δείξουν αλλά και να δικτυωθούν με συναδέλφους τους εντός και εκτός της Κοζάνης. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά
μόνο την τοπικότητα, επαναλαμβάνω, αλλά είναι γενικότερο και αφορά μια νέα ταυτότητα. Ένα νέο πολίτη, τόσο Έλληνα, όσο και Ευρωπαίο, όσο και διεθνή. Ευγενία Νιάκα, σχολική σύμβουλος και υπεύθυνη των περιφερειακών ομάδων δράσης διαχείρισης προβλημάτων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. Το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε την περσινή σχολική χρονιά με πρωτοβουλία του Δήμου Κοζάνης και θέμα την πολυγλωσσία, επεκτείνεται φέτος σε δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα μέσα στις τάξεις. Το πρόγραμμα ανοίγει και γίνεται ένα πρόγραμμα αποδοχής της διαφορετικότητας, αλληλεγγύης, γνωρίζω τον εαυτό μου, γνωρίζω το διπλανό μου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσουν και τα εργαστήρια στα τα οποία επιμελείται η κυρία Μουμτζίδου με πάρα πολύ επιτυχία. Η περσινή εμπειρία των εκπαιδευτικών από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αξιολογήθηκε πάρα πολύ θετικά και αυτό φάνηκε και από την υψηλή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα αλλά και στις γιορτές πολυγλωσσίας οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και το στρογγυλό τραπέζι με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του περσινού προγράμματος. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή από τα σχολεία, από τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, γιατί ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων.